έβαλαν το στήλο. Ναι. Και πρωί-πρωί τη Δευτέρα, 8 η ώρα, ο στήλο συνδεόταν. Όταν με ειδοποιήσανε και πήγα, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, α, ξέρεις, εμείς δεν έχουμε. Εμείς είμαστε συνεργείο, εμάς μας διατάξανε από το. Εργολάβο, τέλος πάντων. Ναι, ο προϊστάμενος. Και έχει βγάλει αυτό. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, άλλη λύση, μόνο αυτή. Ναι. Υπάρχει άλλη λύση. Αλλά κοιτάξαμε την πιο καλή. Η πιο καλή είναι. Είναι ένα. Τη φωτογραφία θα ήταν να τη δει και στο ηχονιού σε λίγο. Είναι. Τι να πω τώρα. Κάνει. Η μία στηρίζει κολόνα την άλλη, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν μας πειράζει. Μας πειράζει γιατί μέσα στο χώρο αυτό, χωρίς καν να μας ενημερώσουν. Χωρίς να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Θα βάλουμε κάτι εκεί πέρα, παιδιά. Είτε το θέλετε είτε όχι, θα το βάλουμε. Ναι. Τι... Ας μας το λέγανε. Να, μιλήσατε με κάποιους. Καταρχήν να τα πάρουμε από την αρχή. Αγγελάκη. Ωραία, να τα δούμε λίγο από την αρχή. Αγγελάκη. Αυτό πώς γίνεται, αν είναι ο χώρος είναι ιδιωτικός. Ο χώρος είναι ιδιωτικός. Είναι βέβαια. Ιδιωτικός ο χώρος. Για να φυτεύσει η ΔΕΗ κολόνα, δεν θα πρέπει να έχει το OK του ιδιοκτήτη. Έστω μια ενημέρωση, γιατί δεν ξέρω από εκεί δεν πέρα. Ξέρω τι ισχύει γι' αυτό. Ναι, έστω μια ενημέρωση. Δεν μπορείς να μας την κάνουν. Έστω μια ενημέρωση. Να. Για να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, αλλά δεν το έχετε ψάξει, δηλαδή τι ισχύει. Για να μην ξεσκοπούμε εμείς, δεν μας ενημερώσανε καν. Κάναμε τη δουλειά τους οι ανθρώποι όπως θέλανε. Να. Όπως θέλανε. Δηλαδή την πιο πρόχειρη που μπορούσαν να κάνουν, κάμανε. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλές λύσεις. Να μεταφερθεί ο στήλος λίγο πιο κάτω, να πάει λίγο. Τώρα αυτό θέλει πολλή δουλειά. Θέλει σκάψιμο, θέλει πολλή δουλειά. Α, τι δουλειά θέλει. Η δουλειά είναι. Οι προχειρότητες έφεραν την Ελλάδα έτσι. Μάλιστα. Οπότε δεν ρωτήσατε τα δικαιώματά σας ως ιδιώτης. Τι ισχύει. Το δικαίωμα μου. Ναι, δηλαδή αν ο ΙΔΕΗ, η οποία είναι και ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Μου είναι, είπε, ναι, βέβαια, δημόσιο φυτεύω που να είναι. Έτσι. Μου λέει, τεκμηρίωσέ μου γιατί θέλεις να φύγει ο στήλος από εκεί και θα τον βγάλω. Όταν λέει ότι θα τον βγάλω, να μπορεί να περάσει και ένα διάστημα, ένας χρόνος. Μέχρι να το ξεχάσουμε. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, βέβαια τι ισχύει, τι παίζει, τι βέβαια, είναι το ψάχνουμε σιγά σιγά. Σε αυτή την περίπτωση το ψάχνω σιγά σιγά μέχρι να ρωτήσω να δω. Το ψάχνουμε και περιμένω απαντήσεις. Περιμένω απαντήσεις. Περιμένετε απαντήσεις, περιμένετε να απομακρυνθεί ο στήλος της ΔΕΗ. Το καλύτερο από όλα είναι να απομακρυνθεί μέσα. Αλλά ξέρεις ότι για να απομακρυνθεί τώρα που μπήκε. Στη ζούλα λοιπόν τη φύτεψαν. Θεωρούμε την μετά κολόνα. Ότι για να απομακρυνθεί τώρα θεωρείται ότι είναι λάθος η μελέτη. Είναι δυνατόν να βγάλει λάθος τη μελέτη του. Όχι, Γιάννη Σκυρνά δεν γίνεται. Να. Μάλιστα. Οπότε τι θα κάνετε, πρόεδρε, τώρα σε αυτό τα πάντα, το. Όλα τα νόμιμα. Όλα τα νόμιμα. Να. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι να πω τώρα, εμείς... Και, μάλιστα, και το οποίο θα το πω, θα σας το πω έτσι, λέει, μην προχωρήσετε για τίποτα ενέργειας, γιατί θα ελέγξω να δω αν είστε νόμιμοι, δεν είστε νόμιμοι, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή υπήρξαν και κάτι, άσε, μην πω παρακάτω. Μάλιστα, τίποτα. Υπήρχαν και, εκβιασμοί. Εντάξει, αυτό μόνο έχω να πω, και να σας πω κάτι, ότι για τη ΔΕΗ, την Παρασκευή το πρωί, επειδή είχε εδώ πέρα αέρα, διακοπές ρεύματος εδώ, οι διακοπές που έκανε όλο το δίκτυο, μου κάψαν το ψυγείο στο σπίτι, δεν με πείραξε, δεν τους είπα τίποτα, παράπονα, τίποτα, πήγα και πήρα. Αλλά το Σάββατο το βράδυ, ακούστε με τώρα, το Σάββατο το βράδυ, όπως γύρισα στο σπίτι μου, απ' έξω είχε πάρει φωτιά ένα στήλος. Και έβγαλα το ψυκαστικό μου και ψύκαζα τα χόρτα για να μην πάρει φωτιά ο στήλος μέχρι να έρθει κάποιος από την ΔΕΗ, που ειδοποίησα βέβαια τον Άγιο Νικόλαο, διότι δεν υπάρχει υπηρεσία μετά τις 11 η ώρα εδώ κάτω. Και στείλανε ένα αυτοκίνητο περίπου στις 12.30 η ώρα. Εγώ όμως μέχρι τις 1 η ώρα ήμουν έξω και έβραζα τα χόρτα. Δηλαδή πας να κάνεις κάτι καλό και σου την βγαίνουν ανάποδα. Εντάξει. Μάλιστα. Έχω να πω. Λοιπόν, η ΔΕΗ είναι αυτή, δεν ξέρω, ο κ. Λουκαράκης που είναι ο προϊστάμενος. Εγώ, αν μιλήσατε μαζί του καθόλου. Έχω ενημερώσει ένα υπάλληλό του και μου άφησα το τηλέφωνο του να με πάρει. Να. Ναι. Μάλιστα.
Ναι. Ωραία, ελπίζουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της λύσης μέσα από τη δημοσιοποίηση και των φωτογραφιών που βλέπω ότι τις έχετε αναρτήσει, Πρόεδρε, ναι, αλλά και να, τέλος πάντων, δεν γίνεται κράτος εν κράτη η ΔΔΕ, η ΔΕΗ, δεν ξέρω τι. Δεν γίνεται από τη μια, ας πούμε, να μην έχουμε εδώ πρακτορείο να πληρώνουμε τους λογαριασμούς, να κάνουμε ρύθμιση και να τρέχουμε στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή, μας θεωρούν ως, δεν ξέρω τι, Ζουλού. Δεν ξέρω τι. Και η Ζουλού, ναι, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μια συνεργασία. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και την Δημοτική Αρχή και τις τοπικές κοινότητες ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, ό,τι θέλει, όπου θέλει ο καθένας. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Έτσι. Γι' αυτό βασικά έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση και όχι να φυτευτεί η κολόνα στη μέση-μέση εκεί της αυλής του συλλόγου, που εξυπηρετεί και ανάγκες, που κάνετε και από την εδώ. Όχι μόνο, βοηθάμε με κάθε τρόπο, κυρία Μαρία, βοηθάμε με κάθε τρόπο την εταιρεία αυτή, με ό,τι βλάβει και ό,τι και αν δούμε, την ενημερώνουμε γρήγορα για να είμαστε δίπλα μέχρι να έρθουν οι ανθρώποι εκεί. Να. Να μην γίνει κανένα μια στραβή. Και βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή και είναι από πάνω σου, δηλαδή σε καβαλάνε. Σε ένα πολυσύχναστο χώρο, σε ένα πολυσύχναστο χώρο που είναι εκεί κάτω η αυλή, διότι το πρωί είναι πάρκι για τους λουόμενους εκεί που πάνε, για τους επισκέπτες μας. Το απόγευμα χρησιμοποιείται η αίθουσα αυτή και σαν διδασκαλείο μαθαίνουν οι ανθρώποι, οι ξένοι, οι αλλοδαποί μαθαίνουν ελληνικά. Επίσης χρησιμοποιείται από τα μέλη του συλλόγου, από τα παιδιά του συλλόγου για παιχνίδια, για διάφορες δραστηριότητες, για δικές μας εκδηλώσεις, για όλα αυτά. Καλά, δεν το συζητώ. Μα πέρα από αυτό, η χρήση είναι ιδιωτικός χώρος, η ΔΕΗ, η ΔΔΕ πρέπει να ρωτήσει γι' αυτό. Έτσι, και όχι όπου να είναι, όπως να είναι. Έτσι, κανένα δεν ρώτησε. Κανένα. Μάλιστα, τι να πω. Λοιπόν, εύχομαι να βρείτε άκρη και λύση. Έτσι. Πρέπει να βρούμε. Πρέπει να βρούμε. Πρέπει να βρούμε. Πρέπει με το όμορφο, πρέπει στην αρχή να βρούμε μια λύση. Και ορίστε, η ΔΔΕ έχει εργολάβο, ο οποίος στείνει κολόνες ξημερώματα χωρίς να παίρνει κανείς χαμπάρι. Με άκρα μυστικότητα, όπως λέτε εσείς. Έτσι είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Οι διαταγές είναι, μου λέει, έτσι κάνουμε. Μάλιστα. Τι να πούμε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Και εύχομαι να βρείτε άκρη σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, Μαρία. Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν.